Βρεθήκαμε εδώ και νομίζω είναι σε όλους γνωστό και η γειτονιά να το μάθει, σωματεία εργατικά, το εργατικό κέντρο Πειραιά, σύλλογος γυναικών εδώ της περιοχής και άλλα σωματεία συνταξιούχοι και από άλλες γειτονιές. Και είναι, ξέρετε, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υπερασπιστούμε ολόκληρη μας τη ζωή. Η πείρα όλων μας δείχνει ότι μόνο με τις δικές μας δυνάμεις, χωρίς να έχουμε να περιμένουμε τίποτα από καμία κυβέρνηση, μπορούμε να υπερασπιστούμε τα σπίτια μας, τις δουλειές μας, το βιός μας. Εδώ τι έχουμε τώρα για να ξέρετε την εξέλιξη. Ο κλητήρας ήρθε και απετράπει το να έρθει κατά εδώ, γιατί είδε όλους εμάς εδώ συγκεντρωμένους. Αυτό αποδεικνύει τη δύναμη την οποία έχουμε και βέβαια δεν μπορεί να φέρει εφησυχασμό. Αυτοί έχουν όλα τα μέσα, έχουν το κράτος μαζί τους, έχουν τη συνδρομή της αστυνομίας, θα επανέλθουν. Άρα κύριο ζήτημα για μας είναι να γίνει υπόθεση της ίδιας της γειτονιάς, εδώ, των κατοίκων. Τα σωματεία, το εργατικό κέντρο θα είναι πάντα εδώ. Έχουμε τον τρόπο, ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Για να φτάσει το μήνυμα όχι μόνο στην Νίκαια, αλλά συνολικότερα και στον Πειραιά και σε όλη τη χώρα, ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα σπίτι να παίζει σε κανένα κερατά τα χέρια. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο, θα το επιβάλλουμε, να είναι ήσυχοι και εδώ τα παιδιά, ότι θα είμαστε συνέχεια δίπλα, χρειάζεται επαγρύπνηση και θα συνεχίσουμε.